Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σας φίλοι φίλες του καναλιού. Καλησπέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους, ανεξάρτητα όπως το βλέπει κανείς στο βίντεο, ποια ώρα, ποια ημέρα. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μιας και μου το είχατε ζητήσει, μου το δώσατε ως project, λοιπόν, που έχει να κάνει με τους αρχαγγέλους. Έχει να κάνει βρες τον αρχάγγελό σου, όχι τον άγγελο, τον αρχάγγελό σου, διότι οι άγγελοι είναι άλλης διάστασης κατηγορίας, οι αρχάγγελοι είναι σε μια πρώτη διάσταση, ας το πούμε, πιο ανώτερη διάσταση. Οι άγγελοι, σύμφωνα με την αγγελιολογία, είναι 72. Έχουμε προσωπικό άγγελο, όμως μπορεί να μην είναι ακριβώς και προσωπικός άγγελος, μπορεί να είναι και άγιος ή μπορεί να είναι κάποιος προστάτης, μπορεί να είναι μια ψυχή, μπορεί να είναι επίσης ένας δάσκαλος που έχει αναλυφθεί, πολλά πράγματα. Αλλά θα κάνουμε τώρα το ωραίο θέμα με τους αρχαγγέλους, θα δούμε λεπτομέρειες και πώς μπορείτε όμως να βρείτε τον δικό σας αρχάγγελο και ζωδιακά θα πάμε, ανάλογα με τα ζώδια και ανάλογα βέβαια με τον οροσκόπο, αλλά κυρίως με τα ζώδια είναι και φυσικά με αριθμολογία. Εδώ τώρα βλέπετε 3DEX. Αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μία, να ξεκινήσουμε λίγο θετικά για όλους. Θα τραβήξω από μία κάρτα, από αυτές, να μας βγει αυτή τη στιγμή, να έρθει ένα μήνυμα, μιας και μιλάμε για αρχαγγέλους, για αγγέλους, πολύ όμορφες ενέργειες, πάρα πολύ θετικές, να έρθει γαλήνη στην ψυχή όλων των ανθρώπων, γαλήνη στην καρδιά και να μας καθοδηγήσουν με τα μηνύματά τους. Λοιπόν, θα επιλέξω μία κάρτα για να έχουμε συντροφιά, έτσι. Η πρώτη κάρτα είναι, εντάξει, τώρα πείτε μου είναι τυχαίο, το γεια σου από τον ουρανό. Οι αγαπημένοι στον ουρανό τα πάνε καλά, ανησυχίες και νιώσεις ευλογίες. Θα το βάλω εδώ πέρα, εδώ να φαίνεται. Η δεύτερη λοιπόν κάρτα, για να ξεκινήσουμε μετά σιγά σιγά να σας πω κάποιες λεπτομέρειες, να σας πω κάποια πράγματα για τους αγγέλους, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα το οποίο με ταλαιπώρησε εντός εισαγωγικών, με την καλή την έννοια, διότι ήθελα το τελικό αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικό. Η μουσική που έχω ανεβάσει και σας έχω δώσει, που έχει να κάνει με τους αρχαγγέλους, που λέμε τους αρχαγγέλους, παιδιά, δεν είναι τυχαία. Είναι μια διαλογιστική, στοχαστική ή για προσευχή μουσική. Ο καθένας ό,τι τον βολεύει. Και μπορεί μέσα από αυτή τη μουσική, φιλία, ωραία, και μέσα από αυτή τη μουσική μπορεί να κάνει το διαλογισμό του, διότι, προσέξτε, σας το λέω τώρα, θα σας δώσω έναν αγγελικό διαλογισμό. Όμως, υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος λέγεται, δεν θα τον ανεβάσω εδώ, δεν έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θα τον φτιάξω, δεν είναι δικός μου, που λέγεται αγγελικός
καρμικός καθαρισμός. Δεν θα το δώσω στο YouTube, δηλαδή σε όλους ανοιχτά, θα γίνει σε έναν κλειστό κύκλο ή θα γίνει για κάποιους στο Facebook, σε μια κλειστή ομάδα, και όσοι δεν έχουν Facebook θα στείλω απόρριτα το link. Θα σας ενημερώσω για περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά σας το λέω. Ο ένας διαλογισμός λοιπόν θα είναι, θα σας τον δώσω, θα τον έχετε, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε άμεσα. Ο δεύτερος όμως που έχει να κάνει με τον καρμικό καθαρισμό, αυτός δεν θα βγει ποτέ ανοιχτά. Θα είναι δηλαδή απόρριτος. Και να επιλέξω λοιπόν μια κάρτα. Μάλιστα. Εδώ παρατηρώ κάτι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει γίνει κάτι το οποίο... Εντάξει, εγώ έχω μπερδευτεί, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα, κοιτάξτε. Και δεν το έχω κάνει επίτηδες. Τώρα το δω. Και το μήνυμα είναι πνευματική ανάπτυξη. Κόλλησε σε αυτές εδώ πέρα τις κάρτες, ξεχώρισε και ήρθε εδώ πέρα να μας μιλήσει λοιπόν για πνευματική ανάπτυξη, βεβαίως, και έχει να κάνει και με το θέμα το οποίο θα πούμε και θα το προσεγγίσω κι εγώ με πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Και φυσικά εννοείται πολύ χαρούμενες αλλαγές οι οποίες μπορεί να προέλθουν μέσα από την αγάπη μας και την ενέργεια των Αρχαγγέλων και να την έχουμε πάντα και να είμαστε πάντα κοντά τους. Και να είναι και αυτοί βέβαια πάντα κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σας πω κάποια πραγματάκια. Ας ξεκινήσω πρώτα. Λοιπόν, παίρνω κάποιες πηγές, έχω πάρει κάποιες πηγές από διάφορα βιβλία, έτσι. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιος διαλογισμό ή προσευχή ή στοχάζεται, ας τα φέρω πιο κάτω να τα βλέπετε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθάνε. Υπάρχουν αυτό που λέγεται αγγελικές στάσεις και θέσεις. Είναι κάποιες λίστες τις οποίες πολλές φορές μπορεί να τις έχετε νιώσει και δεν τολμάτε να τις πείτε σε έναν άνθρωπο, διότι μπορεί να σας περάσουν για τρελό. Και δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ εύκολο. Και επίσης είναι πολύ εύκολο διότι υπάρχει και ένας ευτελισμός δυστυχώς σε κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να θεωρούνται όλα αυτά και λίγο κατηνίστικα ή λίγο περίεργα. Υπάρχουν όμως, και σύμφωνα με καταγραφές επίσημες, ο άγγελος στέκεται ώμο με ώμο δίπλα σας και σας υπενθυμίζει πως είναι μαζί σας αυτές τις στιγμές και πέρα από αυτή την περίοδο βρίσκεστε στο μέσον μάλλον εσών ενός δικού σας προσωπικού αγώνα και με αυτή την στάση που μπορεί να την δείτε είτε διαισθητικά, είτε σε όνειρα, είτε σε οραματισμό, είτε σε βαθύ διαλογισμό, δεν είναι τυχαίο, διότι σας λέει να έχεις πίστη και σας θεωρεί έναν άξιο σύντροφο γενικότερα στο πεδίο της μάχης. Είναι ώρα να αρχίσετε να πιστεύετε πως έχετε τις ικανότητες και τη δύναμη να πολεμήσετε δίπλα του και δεν είστε απλά αδύναμοι. Επιδείξτε σοβαρότητα και η έμφαση δίνεται στην εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σας αλλά και στον άγγελο. Η επόμενη θέση που μπορεί να παρατηρήσετε και να αισθανθείτε τον άγγελό σας είναι ο άγγελος περπατά μπροστά σας. Σας καθοδηγεί και η διαδρομή μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και με μόχθο, όμως μην ξεχνάτε ότι σας οδηγεί να συναντήσετε τα εμπόδια αυτά για κάποιον λόγο για να τα ξεπεράσετε μαζί. Ένα ταξίδι μάθησης και ανακάλυψης του εαυτού, γι' αυτό δώστε σημασία στη λεπτομέρεια. Η επόμενη θέση που μπορεί εσείς να οραματιστείτε, να διαισθανθείτε ή να δείτε τον άγγελο, είναι μπροστά σας. Είναι ώρα να μιλήσετε. Ο άγγελος ζητά την προσοχή σας και σύντομα θα σας στείλει ίσως και κάποια μηνύματα. Αρπάξτε λοιπόν ένα τετράδιο, άρχιστε να καταγράφετε, σας το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές, και θα δείτε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εικόνες, πληροφορίες από τον άγγελό σας θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένες, μπορεί και κάποιες να είναι και λίγο αφηρημένες. Γι' αυτό λοιπόν αποτελεί έναν άξιο αυτή τη στιγμή καθοδηγητή για εσάς, αλλά μπορείτε όμως να συζητήσετε και μαζί του. Ναι, και μέσα από το τετράδιο και να πείτε όλα αυτά τα οποία θέλετε εσείς να εκφράσετε και να πείτε. Ακόμα και θυμό. Συνήθως παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ο οποίος έχει να κάνει και με τις θεραπείες. Πολλές φορές όμως οι άγγελοι, να έχετε υπόψη, δεν απαντούν αμέσως στις ερωτήσεις ή σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, και αυτό διότι μπορεί να χρειαστεί και κάποιος χρόνος για να οριμάσουν τα πράγματα, έτσι. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είστε σε έναν δύσκολο χωρισμό ή να θέλετε ή να περνάτε ένα δύσκολο χωρισμό ή από μια καταστροφή,
Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να χρειαστεί να το βιώσετε και βάσει του σχεδίου ζωής σας. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε κοντά σας πνευματικές διαστάσεις οι οποίες είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Μια άλλη θέση είναι ο άγγελος περπατά πίσω από εσάς. Μια τέτοια θέση υποδηλώνει ότι ο άγγελος λαμβάνει έναν πιο παθητικό ρόλο. Πολλές φορές όμως αυτή η στάση δείχνει και μία αποστασιοποίηση από εσάς. Ίσως διότι δεν είστε έτοιμοι, έτοιμες, να αποδεχτείτε ότι υπάρχει μία τέτοια ύπαρξη, ότι είναι κοντά σας ένας άγγελος και πολλές φορές μπαίνουμε σε μία ητοπάθεια και λέμε σιγά μην κοιτάξει εμένα ή εμένα η τύχη μου έχει τελειώσει, δεν έχω άλλη τύχη, είναι για άλλους, το άστρο μου δεν είναι λαμπερό και κάποια τέτοια πράγματα τα οποία οδηγούν περισσότερο σε ητοπάθεια. Εκεί ο άγγελος αναγκαστικά σέβεται, γιατί σέβονται οι άγγελοι τις αποφάσεις μας, οι αρχάγγελοι σέβονται όποια απόφαση και αν πάρουμε, ακόμα και αν οδηγούμαστε στην καταστροφή, μας δίνουν τα μηνύματα, αλλά αν δεν είμαστε σε θέση να τα φιλτράρουμε, τότε είναι αναγκασμένοι να δεχτούν την ελεύθερη βούληση τη δική μας. Οι άγγελοι πάντα είναι σοφοί, γνωρίζουν πολύ περισσότερα συνήθως από εμάς, γιατί ότι νιώθουμε και τι σκεφτόμαστε και μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί. Και αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν, είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας και εσείς πρέπει να είστε σε θέση να καταλάβετε τα μηνύματα τα οποία έρχονται, όπως είπα, μέσα από οραματισμό, διέσθηση, συμβολισμούς, χρώματα, μουσική. Ο άγγελος στέκεται πίσω σας. Αυτή είναι μια άλλη όμως στάση, μια άλλη θέση υποστήριξης. Εδώ, αν δείτε έναν άγγελο να στέκεται σε αυτή τη στάση, να ξέρετε ότι είναι εκεί για υποστήριξη. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν περνάμε πένθος ή έχουμε υποστεί ένα είδος απώλειας οποιαδήποτε επιπέδου. Επαγγελματική απώλεια, απώλεια ενός φίλου, προδοσία ενός φίλου ή μια ψυχή έχει φύγει από αυτή τη ζωή κτλ. Ο άγγελος μπορεί να σας αγκαλιάσει. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές φαινόμενα στα οποία ξαφνικά εκεί που βρισκόμαστε, χωρίς να έχει συμβεί κάποιο ιδιαίτερο γεγονός, νιώθουμε μια ανατριχύλα, νιώθουμε κάψιμο, ζέστη, νιώθουμε σαν να μας έχει πάρει κάποιος μια τεράστια αγκαλιά, νιώθουμε ξαφνικά όμορφα, μια αγάπη ή επίσης μπορεί πάρα πολύ ελαφρά να φυσάει το πρόσωπό μας σαν ένα αερικό, σαν ένα αεράκι πάρα πολύ γλυκό ανεπαίσθητο. Ή επίσης μπορεί να κλείσουμε τα μάτια προς στιγμή και να βλέπουμε να τρεμοπαίζει το φως, ενώ στην ουσία μπροστά μας δεν υπάρχει φως, ίσως παρά μόνο του ήλιου ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν τρεμοπαίζει. Είναι γιατί περνά μπροστά μας. Και σαν μια ένδειξη αγάπης προς εμάς, θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει την παρουσία του ότι είναι εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές φορές αυτό μπορεί να προκαλέσει και μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και να μας πιάσουν κλάματα, να κλάψουμε, να θέλουμε λίγο να αισθανθούμε μέσα την καρδιά μας, να βγουν πολλά δάκρυα. Επιτρέψτε το, δεν είναι ντροπή. Είναι ίσα ίσα, είναι πάρα πολύ λυτρωτικό. Η επόμενη θέση που μπορεί να οραματιστείτε, να δείτε, να αισθανθείτε, είναι ότι ο άγγελος σας προφυλάσσει ή σας μεταφέρει. Πρόκειται για μια στάση υποστήριξης και προστασίας. Φυσικά αντιπροσωπεύει εδώ πέρα τη θεραπεία, την αλλαγή και επιτρέψτε στον εαυτό να σας μεταφέρει. Επιτρέψτε να δείτε τον εαυτό σας στα χέρια των αγγέλων για να ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Αυτή η στάση προμηνύει επίσης μια πάρα πολύ σημαντική μεταβολή στη ζωή σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι. Μη φοβάστε, γιατί πολλές φορές οι αλλαγές μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικές. Αν υπάρξουν τυχόν εμπόδια, θα γνωρίζετε ότι ο άγγελός σας πραγματικά είναι εκεί για να σας προφυλάξει και για να τον εμπιστευτείτε και μαζί να διαχειριστείτε την κατάσταση και να την ξεπεράσετε. Πολλές φορές έχουν καταγραφεί και κάποια όνειρα. Αρένα, όπου οι άγγελοι σημαίνουν ότι είναι εκεί για υποστήριξη, αλλά υπάρχουν και αρκετές μεταβολές, παραλία. Ήρθε η ώρα λοιπόν για ξεκούραση. Αν δείτε μια σπηλιά, σημαίνει ότι είναι θεραπευτική σπηλιά του Ραφαήλ και υποδηλώνει ότι αισθάνομαι εντάξει, είναι εποχή όμως για διαλογισμό. Μπορεί να δείτε παιχνίδια, συνήθως είναι μια ενέργεια από τον Σάνταλφον, όπου σας προωθεί
να συντονιστείτε με αυτή την παιδικότητα. Δελφίνι, εδώ είναι του Ραφαήλ, που υποδουλεύει η πνευματική θεραπεία. Περιστέρι, είναι ένα στοιχείο στο οποίο σας μιλάει για ήρεμη και συνετή προσέγγιση. Μπορεί να δείτε ένα λιοντάρι, είναι το σύμβολο του Μιχαήλ, που δείχνει το παρόν και σας προστατεύει και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είναι ένα φεγγάρι, το οποίο δείχνει στιγμή για ανακαλύψεις και νέες γνώσεις. Ωκεανός ή γενικά νερό, που σημαίνει συναισθήματα, ίσως και θυελώδη συναισθήματα, στα οποία όμως πρέπει να τα χαλαρώσετε. Ουράνιο τόξο, που σημαίνει ευτυχία. Τριαντάφυλλο, που σημαίνει αγάπη και καλά νέα. Πάπυρος, που συνήθως επικοινωνεί έτσι ο Γαβρίλ, που σημαίνει υπόδειξη ότι έρχεται κάποιος μέντορας για εσάς. Μία ίσως γυάλινη σφαίρα με χιόνι, οτιδήποτε έχει να κάνει με κρυστάλλους ή κρυστάλλινη σφαίρα, είναι από τον Μιχαήλ, ο οποίος σας δίνει ένα στοιχείο όπου υπάρχουν ίσως πολλές σημαντικές ανακατατάξεις στη ζωή σας και ένα ηφαίστειο όπου έρθει η ώρα να παλέψετε για τον εαυτό σας, για το δικό σας, για τα δικά σας πράγματα. Είδατε πόσα πράγματα υπάρχουν και πόσα ωραία και πόσα ωραία μηνύματα. Αλλά να μην το κάνω βαρετό λιγάκι, θα συνεχίσω γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε λίγο να σας πω αυτή τη στιγμή ζώδια και αρχάγγελοι. Αυτές εδώ πέρα. Αν ψάξει κάποιος βέβαια στο ίντερνετ θα βρει πάρα πολλές πληροφορίες και μπορεί να βρει διαφορετικές εισηγήσεις. Να σας πω κάτι, χαλάρα να το δούμε. Δεν υπάρχει σωστό λάθος. Ο καθένας επικαλείται τον αρχάγγελο οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε να δούμε όμως, και θα δούμε βέβαια και αριθμολογικά μετά, να δούμε ποιος είναι πραγματικά ο αρχάγγελός σας. Πάμε όμως ένα ζώδιο να δούμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις, μισό λεπτό, και να ξεκινήσουμε να το δούμε. Ξεκινάμε με τους κρύους. Οι κρύοι λοιπόν έχουν τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Δεν χάνουν καθόλου από οργάνωση, ενώ δηλαδή οι ποιότητές τους είναι οι ίδιες με αυτές εδώ πέρα, που σημαίνει οργάνωση, λογική, δομή, πειθαρχία, ηγεσία. Άρα λοιπόν για τους κρυούς είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Στο επόμενο ζώδιο είναι φυσικά, να το βάλω εδώ, είναι ο Ταύρος. Και οι Ταύροι βεβαίως έχουν τον αρχάγγελο Σανδαλφών. Έχει διάφορες ονομασίες, λέγεται Σανδαλφών, εξαρτάται ο καθένας πώς θέλει να το πει και πώς του ταιριάζει καλύτερα να τον ονοματίζει. Φυσικά έχει να κάνει με μεθόδους, πνευματικούς οργανισμούς και φυσικά για προστάτες και για φίλους. Το επόμενο ζώδιο είναι, μισό λεπτό, είναι, πού είναι, η Δίδυμη. Μπερδεύτηκα. Είναι η Δίδυμη. Και είναι οι εραστές. Είναι ο αρχάγγελος Ραφαήλ, σημαίνει στενές σχέσεις, προσεκτικές αποφάσεις, καλή υγεία, επιλογές στη ζωή. Είναι εκεί δηλαδή οι οποίες όταν εσείς βρίσκεστε σε ένα τέτοιο δίλημα, μπορείτε και βάσει του ζωδίου σας να επικαλεστείτε αυτές τις ενέργειες. Στη συνέχεια έχουμε τον καρκίνο. Ένα λεπτό να δω που έβαλα τον καρκίνο. Έλα καλέ. Δεν πειράζει για αυτή την, έτσι ας το πούμε, καθυστέρηση τώρα. Παιδιά, δεν βρίσκω τον καρκίνο. Ας τον βάλω εδώ. Α, τι έβαλα, λέον, όχι, ανάτος, ο καρκίνος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για τους καρκίνους είναι το άρμα και είναι ο Μέτατρον. Λέγεται Μέταθρον ή Μεταθρόνου. Λοιπόν, πρόκειται για έναν αρχάγγελο ο οποίος είναι, κάθεται μεταξύ του θρόνου ας το πούμε και έχει, μας μιλάει για σημαντικές επιτεύξεις, πειθαρχία, θέληση και αναγνώριση. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Να συνεχίσουμε στο επόμενο ζώδιο, μετά τον καρκίνο, είναι ο Λέων. Ο Λέων λοιπόν, να το βάλουμε εδώ πέρα, και πρόκειται για την ισχύ. Η δύναμη, η εσωτερική φυσικά δύναμη που εκφράζεται μέσα από το λιοντάρι, γι' αυτό λέμε είσαι και λιοντάρι, και παρατηρήστε τις, μάλλον αφήστε τις σκληρές επικρίσεις, συγχωρέστε με εσπλαχνία, και όταν λέμε σκληρές επικρίσεις εννοούμε και προς τον εαυτό μας, αλλά και προς τους άλλους. Μετά το Λέων είναι Παρθένος. Συγγνώμη για αυτό λίγο την καθυστέρηση, δεν πειράζει, να το βάλουμε εδώ πέρα, το ζώδιο της Παρθένου, στο οποίο είναι ο Ερημίτης. Και εδώ έχουμε τον αρχάγγελο Ραζιήλ,
ο οποίος λέει αφιέρωσε χρόνο σε ήρεμο διαλογισμό, είναι μια πνευματική διδασκαλία, ανακάλυψη γενικότερα, να το φέρω πιο εδώ να φαίνεται στο φως, ανακάλυψη γενικότερα του εαυτού μας, η εσωτερική αναζήτηση της ψυχής. Μας βοηθάει ο Ραζιήλ λοιπόν να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε εσωτερικά. Στη συνέχεια είναι ζυγός, το ζώδιο ζυγός. Και εδώ πέρα έχουμε τη δικαιοσύνη βεβαίως, είναι ο αρχάγγελος Ραγουήλ και σημαίνει σωστές, δίκαιες αποφάσεις, κάνε αυτό που ξέρεις σωστό, υπερασπίσου τα πιστεύω σου και φυσικά μιλάμε για δικαιοσύνη. Το επόμενο ζώδιο είναι, μετά τον ζυγό, είναι ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός έρχεται και φυσικά εκφράζεται μέσα από το 13 που είναι ο αρχάγγελος Αζραήλ. Σημαίνει τέλος κάποιων καταστάσεων, δύσκολων καταστάσεων, μιλάμε όμως για πνευματική μεταμόρφωση και καιρός να προχωρήσουμε. Επίσης, να έχετε υπόψη σας, αφού κάνουμε όλες τις πληροφορίες, κάνουμε και την αριθμολογία, μετά για το κάθε ζώδιο εννοείται ότι θα ρίξω κάρτες. Μετά λοιπόν από το Σκορπιό έχουμε τον Τοξότη. Και ο Τοξότης έρχεται να μας μιλήσει για ισορροπία. Είναι ο αρχάγγελος Ζαζκίλ, είναι ισορροπίες, συνεργασίες, συμβιβασμούς, όχι όμως με την κακή την έννοια, και περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Το επόμενο ζώδιο μετά είναι ο Εγώκερος. Ο Εγώκερος φυσικά είναι ο αρχάγγελος Ιωφιήλ. Είναι απατηλό αίσθημα παγίδευσης, προσέξτε εσείς οι εγώκεροι γενικότερα σαν μήνυμα, μας βοηθάει γενικά να βγαίνουμε από τις απατηλές παγιδεύσεις, να εστιαζόμαστε σε υλικά πράγματα, αλλά όχι όμως σε αρνητικές σκέψεις που βασίζονται σε φόβο. Μας βοηθάει λοιπόν με το να επικαλούμαστε τον Ραγουήλ να φεύγουμε από τον φόβο. Αχ, τι έκανα εδώ, πώς τα μπέρδεψα έτσι, μισό λεπτό. Άνα το δω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην επόμενη κάρτα είναι ο υδροχός. Πάει εδώ πέρα και ο υδροχός έχει να κάνει με το αστέρι και είναι ο Ιωφιήλ. Ευτυχισμένη εποχή, θετικά αισιόδοξα, μακροχρόνια σχέδια και ότι κάποιος έχει σαν ένδειξη ότι βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι. Μπορείτε δηλαδή να επικαλεστείτε τον αρχάγγελό σας και να σας δείξει μέσα από συμβολισμούς αν είστε στο σωστό μονοπάτι. Και τέλος είναι οι ηχθείς όπου έχουν την σελήνη και είναι ο αρχάγγελος Χανίλ. Σημαντικές ψυχικές ενοράσεις, συμβάντα πίσω από τη σκηνή, παράτα και εδώ τους φόβους που σε κρατάνε πίσω. Αυτό είναι φίλες και φίλοι μου, γενικότερα, για τα ζώδια, οι πληροφορίες, αναζώδιο, τι έχει ο καθένας αναζώδιο, βέβαια μπορεί να δει φυσικά και τον οροσκόπο και μπορεί να πάρει πληροφορίες για το τι αντιστοιχεί στον καθένα. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Πολλές φορές η επικοινωνία τώρα, πώς επικοινωνούν καμιά φορά μαζί μας οι αρχάγγελοι. Αυτό γίνεται με οράματα. Συμβαίνει λοιπόν μέσα από, όχι πολλές, μπορεί να γίνουν βέβαια και με τα υλικά μάτια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια είναι θετικά εννοείται, ή συνήθως όμως μέσα από όνειρα, μέσα από διέστηση, οράματα, μέσα από σφαίρες φωτός ή μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι να κινείται, στο πούμε, αλλά συνήθως όμως επικοινωνούν μέσα από ακολουθίες αριθμών όπως 11, 11, 22, 22, 33, 33 κτλ. Αυτά είναι αριθμολογικές χρονικές πύλες οι οποίες εμείς συντονιζόμαστε ατομικά ή και ομαδικά, συλλογικά δηλαδή, και ο σκοπός τους είναι μόνο ένας, να μας εμπνεύσουν και να μας δείξουν ότι είμαστε στο δρόμο και ότι υπάρχει εκεί πέρα μία άλλη διάσταση που είναι εκεί για μας. Επίσης έρχονται μέσα από αισθήματα παράξενα. Ξαφνικά αισθήματα, ενθουσιασμό, συμπόνια, συνδέονται αυτά τα αισθήματα από άλλες διαστάσεις με τον υλικό κόσμο και γι' αυτό λοιπόν να παρατηρήσετε αύξηση θερμοκρασίας, πολύ ζέστη, πίεση στον αέρα, να διασταθείτε ίσως μια πνευματική παρουσία, να αισθανθείτε ότι κάποιος είναι εκεί κοντά σας ή κάτι σας άγγιξε, ένα άγγιγμα, ή να μυρίσετε μια οσμή χωρίς να ξέρετε την υλική προέλευση, αλλά η οσμή να είναι πολύ όμορφη, ή μια μυρωδιά λουλουδιών ή καπνού, ενός ιδιαίτερου καπνού. Αυτό σημαίνει διαυγής αίσθηση. Δεν έχετε τρελαθεί. Όχι. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα λέμε με τα φυσικά, αλλά είναι απολύτως φυσικά. Με σκέψεις, βεβαίως, και εννοείται ότι
μπορούν, εφόσον το επιτρέψουμε, να επηρεάσουν και τις σκέψεις μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από, πώς σας λέγω πολλές φορές, φλασιές, που σημαίνει επιφύτηση. Πολλές φορές είναι να κατασκευάσουμε, να φτιάξουμε κάτι, ένα αντικείμενο χωρίς λόγο. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει και με απλά πράγματα, να, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνουμε ταρό και βγαίνει ένα ιδιαίτερο ρήξιμο ή βγαίνει ένας ιδιαίτερος τρόπος για να κάνουμε και να ανακαλύψουμε κάποιες αλήθειες. Λόγος, γραπτά, αποπνέουν και αυτά μεγάλη σοφία, επίσης κάποια ιδέα που μπορεί να σας έχει γεννηθεί, όλα αυτά σημαίνει και αυτό ότι είναι μια διαυγής σκέψη η οποία έρχεται και συντονίζεται πολλές φορές και ίσως και με κάποιες άλλες διαστάσεις. Πάντα μιλάμε για θετικά. Με ήχους, εννοείται, μπορεί να ακούσετε μία μουσική ή να ακούσετε το όνομά σας να σας φωνάζουν και να νομίσετε ότι ποιος με φώναξε τώρα και να νομίσετε ότι αυτό, όχι, δεν έχετε τρελαθεί, εννοείται. Είναι μία ασώματη φωνή και μπορεί να είναι ή μία προειδοποίηση ή ένα μήνυμα αγάπης και αυτό ονομάζεται διακοή ή αλλιώς διαυγής ακοή. Ελπίζω να μην σας κουράζω με τόσες πληροφορίες, έτσι, γιατί είναι πολύ αναγκαίο για να χτίσουμε κάποια πράγματα, να μπορέσετε να πάρετε το μάξιμο της πληροφορίας, να μπορέσετε και εσείς να καταλάβετε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι. Και αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι γνώσεις, όπως βλέπετε, είναι μαζεμένες, είναι μια σύνθεση πραγμάτων και έχει σκοπό να σας βοηθήσει. Ήρθε η στιγμή όμως να μιλήσουμε λίγο πάλι για 7 ενεργειακά κέντρα, για τα τσάκρας. Δεν είναι τυχαίο ότι πώς όλα δένουν και σας έχω κάνει, ελπίζω να φαίνεται, εδώ θα το βάλω κάτω, νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, στο οποίο είναι τα 7 ενεργειακά κέντρα, τα οποία είναι στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό πρόκειται για μία, αν θέλετε, αποτύπωση, η οποία έχει γίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και επειδή πολλές φορές κάποιοι μπορεί να τα αμφισβητούν και λένε «έλα μωρέ, τώρα τι είναι αυτά», υπάρχουν, για όποιον αμφισβητεί, να το ψάξει, οι φωτογραφίες Κίρλιαν, έτσι λέγεται, είναι Ρώσοι επιστήμονες, οι οποίοι κατάφεραν και φυσικά έβγαλαν το εθερικό πεδίο των ανθρώπων και την άβρα τους. Έχουν φωτογραφίσει και την άβρα τους. Η άβρα είναι στενά συνδεδεμένη, φυσικά εννοείται, με τα ενεργειακά κέντρα. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα 7 τσάκρα. Το πρώτο, πώς είναι ο γεωμετρικός σχηματισμός. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, έκτο, έβδομο. Και εδώ πέρα πού βρίσκεται όσον αφορά στη θέση τους πάνω στο σώμα. Από εδώ, από τα γεννητικά όργανα, από τον κόκκιγα, ας πούμε. Πόδια, γόνατα και πατούσες είναι το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Το δεύτερο και το τρίτο, όπως έχουμε πει, θα δείτε και στα βιντεάκια που έχω ανεβάσει και θα ανεβάζω για τα ενεργειακά κέντρα, τους διαλογισμούς, κάντε οπωσδήποτε. Λοιπόν, είναι μαζί, δεύτερο και τρίτο. Το τέταρτο είναι η καρδιά, το πέμπτο είναι ο λαιμός, έκτο είναι το έκτο ενεργειακό κέντρο ή το τρίτο μάτι που λένε, που είναι η διέστηση ενόραση, και το έβδομο είναι η κορυφή του κεφαλιού που συνδεόμαστε με όλους και με όλα. Για να δω αν υπάρχει κάποια άλλη φωτογραφία, κάπου είχα δει και κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα. Μήπως δείτε και καλύτερα και τα χρώματα, ένα λεπτό. Μάλιστα, λοιπόν, δείτε το εδώ πέρα και πώς συνδέεται σε ένα άλλο επίπεδο. Θα σας αφήσω αυτή τη φωτογραφία λοιπόν, ένα λεπτό να το φτιάξω λίγο έτσι, για να δείτε λοιπόν πώς τα πράγματα είναι. Το βλέπετε? Ωραία λοιπόν. Είναι τα ρεύματα και πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όμως, θέλω να γνωρίζετε κάτι, φίλοι ή φίλες, εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, επειδή όποιος πάει να κάνει και πνευματική θεραπεία, να προσέχει πάρα πολύ στις πνευματικές θεραπείες. Και τι εννοώ? Μπορεί ο άνθρωπος να πάρει, να δεχτεί ενέργεια μέχρι ένα επίπεδο. Και θέλει προσοχή σε αυτό. Όταν σας λένε θα πάρεις maximum δύναμη ή maximum ενέργεια ή ξαφνική φώτιση ή δεν ξέρω τι άλλο, προσέξτε, διότι το νευρικό σας σύστημα αντέχει μέχρι ένα σημείο. Και γι' αυτό σας λέω, πάντα λειτουργούμε πρώτα απ' όλα ένα ισχυρό πρώτο ενεργειακό κέντρο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πρώτο ενεργειακό κέντρο πάει πάνω 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 και συνδέεται με όλα. Κοιτάξτε τη ροή που κάνει, συνδέεται με όλα και ενεργοποιεί κυρίως το έκτο και το έβδομο. Συνδέεται με το έκτο και το έβδομο, κυρίως και με το έβδομο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει μια γειωμένη ενέργεια, προσεκτική ενέργεια και να παίρνετε ενέργεια που μπορείτε εσείς κάθε φορά, θα κάψετε το νευρικό σας σύστημα και άντε μετά. Λοιπόν, γι' αυτό μακριά από αυτούς που προσφέρουν περίεργα έτσι ενεργειακά πράγματα, ας το πούμε. Λοιπόν, και δεν το λέω εγώ για να το πω εγώ, διαβάστε και το λένε εδώ πέρα οι ειδικοί και άλλοι μύστες οι οποίοι προειδοποιούν. Όμως, να σας πω 2-3 πράγματα τώρα για τα 7 ενεργειακά κέντρα, στα οποία είναι πολύ σημαντικά και είναι μέσα από
7 ενεργειακά κέντρα, αλλά μέσα όμως από τους αρχαγγέλους τη λένε. Η αληθινή θεία καθοδήγηση δεν μιλά ποτέ με όρους μομφής ή ενοχής, ούτε υποδεικνύει αν κάποιος είναι σωστός, λάθος, καλός ή κακός. Έτσι, σε μία σύγκρουση οι άγγελοι πάντα επιζητούν μία λύση κατά την οποία και οι δύο μεριές θα είναι κερδισμένες. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό λοιπόν, οι άγγελοι εξηγούν και λένε ότι τα τσάκρα στέλνουν προς τα έξω κύματα και με αυτόν τον τρόπο εμείς και επιστρέφουν αυτά τα κύματα και με αυτόν τον τρόπο εμείς λειτουργούμε σαν ραντάρ. Μας ελκύουν άνθρωποι που οι τρόποι σκέψης καθρεφτίζουν το δικό μας τρόπο σκέψης. Τα κοινά ενδιαφέροντα δημιουργούν φιλίες και καθώς αλλάζει ο τρόπος ζωής, είναι φυσικό να ψάξετε για ανθρώπους με τους οποίους να έχετε κοινά σημεία. Σε ένα βαθύτερο μεταφυσικό επίπεδο, ο τρόπος σκέψης επηρεάζει λοιπόν τα ενεργειακά κέντρα του σώματος και φυσικά το καθένα από αυτά διαφορετικά στον τομέα της ζωής τους ελκύει και συγκεκριμένες καταστάσεις και ανθρώπους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος σκέφτεται χρήματα ασφάλεια, επηρεάζεται το πρώτο τσάκρα. Είναι τις βάσεις που λένε της υποδηλικής στήλης και σαν μαγνήτης θα έλξετε κύκλο ή άλλους ανθρώπους που θα έχουν ανησυχίες για τα χρήματα και την ασφάλεια. Και πολλές φορές βρίσκεται παρηγοριά διότι αισθάνεστε ότι βρήκατε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτός ο άνθρωπος λέει «Αχ, ναι, ξέρω εγώ τι, δεν έχουμε χρήματα ή δεν ξέρω τι άλλο». Το δεύτερο ενεργειακό κέντρο σας μιλάει, λέγεται και ιερό τσάκρα, σχετίζεται με θέματα σώματος και θέλει να σας πει για αιμονές, βάρος, όρεξη, υγεία, ανισορροπία και εθισμούς. Άρα τι ελκύεται? Μπορεί να ελκύεται ανθρώπους με τα αντίστοιχα προβλήματα. Τρίτο ενεργειακό τσάκρα, το πλέγμα που λένε. Εδώ είναι οι αιμονές, η δύναμη και ο έλεγχος. Πολλές φορές όταν νιώθουμε αδύναμοι σε μια κατάσταση ή αδύναμοι απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι το ενεργειακό μας κέντρο είναι αδύναμο ενεργειακά απέναντι σε άλλους. Έτσι λοιπόν, παρομοίως, τι ανθρώπους θα έλξουμε οι καταστάσεις? Ακριβώς παρόμοιες καταστάσεις. Αυτά λοιπόν, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο τσάκρα, αυτά εδώ πέρα, είναι, λέγονται γήινα, διότι έχουν να κάνουν με το γήινο επίπεδο. Τώρα πάμε στο τσάκρα πιο πάνω που είναι της καρδιάς και αφορούν ανώτερα θέματα. Και δεν είναι τυχαίο διότι, σας έχω πει, όποιος κάνει ταρό με την καρδιά έχει πνευματικότητα. Και δεν το λέω εγώ, δείτε πώς δένουν εδώ πέρα τα πράγματα. Το τσάκρα της καρδιάς λοιπόν καθόλου τυχαία επικεντρώνεται στην πνευματικότητα και βρίσκεται πιο ψηλά στο σώμα. Εδρεύει στο στήθος και αφορά την αγάπη. Εκείνοι που εργάζονται με θέματα αγάπης, όπως συγχώρεση, συμπόνια και σχέσεις αδελφών ψυχών, ονομάζονται εστιασμένοι στην καρδιά και τείνουν να έλχουν στοργικούς ανθρώπους. Σημαντική πληροφορία. Πάμε πέμπτο τσάκρα. Αυτό εδώ πέρα του λαιμού. Λέγεται μήλο του Αδάμ, τσάκρα του λαιμού και αφορά την έκφραση και την επικοινωνία. Εκείνοι που ασχολούνται με καλλιτεχνικά, διδακτικά ή οποιοδήποτε φύσεως, πνευματικής φύσεως πράγματα επικαλούνται την ενέργεια του λαιμού. Εγώ πάνω σχάρι αυτή τη στιγμή ή όποιο κανάλι μιλάει αυτή τη στιγμή, μιλάει με το λαιμό του. Άσχετα τώρα αν κάποιος είναι δημιουργικός ή αν λέει αλήθειες ή αν λέει ψέματα, διότι παίζει και αυτό πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εδώ διεγείρεται αμέσως και γι' αυτό όταν ζει κάποιος με ακεραιότητα και προσπαθείτε να κάνετε τα λόγια πράξεις, τότε συνάδουν με την εσωτερική αλήθεια και επικεντρωμένοι σε αυτά τα θέματα έλκεται ψυχές με παρόμοιους τρόπους σκέψης. Το τρίτο μάτι λοιπόν είναι το έκτο ενεργειακό κέντρο στο οποίο επικεντρώνεται στην πνευματική όραση και οράματα. Εάν οραματίζεστε και διαλογίζεστε ή αν είστε εκφύσως ενορατικοί, αυτό το τσάκρα είναι ανοιχτό. Θα έλεξετε λοιπόν ανθρώπους παρόμοιους με παρόμοιους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες στα πνευματικά ενδιαφέροντα αλλά και ικανότητες. Είδατε λοιπόν πως λειτουργούν. Και τελευταίο είναι το έβδομο, το οποίο ενεργοποιείται όταν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι τελικά είμαστε όλοι ένα, ενωμένοι με το Θεό και ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο σκέψης φυσικά τι θα έλξει? Ψυχές αντίστοιχες που βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι. Έτσι λοιπόν ο νόμος της έλξης και οι συναντήσεις με φίλους, ανθρώπους, εχθρούς, καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο μόνο τυχαίο δεν είναι. Είδατε πόσα πράγματα λοιπόν μαθαίνουμε μέσα από, όλο αυτό το, από όλη αυτή την κατάσταση και ελάτε να σας δείξω ένα λεπτό και πώς και η αριθμολογία παίζει, συνδέεται, εντάξει, δεν πειράζει.
Το έκτο λοιπόν, εδώ πέρα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την αγάπη. Το δύο, το δεύτερο, το πορτοκαλί, το οποίο ενεργειακό κέντρο που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολλές φορές την υπομονή. Το πέντε, το οποίο είναι ο λαιμός και σημαίνει και αλλαγές. Προωθούμε αλλαγές μέσα από την έκφραση λοιπόν του λαιμού μας, προωθούμε και τις αλλαγές. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με το να στηρίξουμε την αλήθεια μας και να πούμε ότι εγώ θέλω να μπω σε αλλαγές, εγώ θέλω να κάνω κάποια πράγματα. Το ένα, το πρώτο ενεργειακό κέντρο που σημαίνει ότι έχω τη δύναμη για νέα ξεκινήματα. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου να βρω και τα υπόλοιπα, δεν πειράζει. Το τέσσερα που είναι της καρδιάς και σημαίνει αντοχή αλλά και επιμονή και ότι μπορώ να προχωράω ακάθεκτος στην πνευματικότητά μου αλλά και στην αγάπη παρόλες και τη συγχώρεση, και τη συγχώρεση είναι παρόλες τις δυσκολίες. Είναι δύσκολο. Το τρία, το οποίο είναι το ηλιακό και έχει να κάνει με τη δημιουργικότητά μας και πώς μέσα μας η επιθυμία λοιπόν σαν χύμαρος ξεχύνεται και έρχεται να μας δώσει όθηση για να κάνουμε λοιπόν αυτά τα οποία θέλουμε, αυτά τα οποία θέλουμε να εκπληρώσουμε. Ωραία, ένα λεπτό. Το έβδομο που έρχεται, που είναι το πνευματικό, το πάνω-πάνω που έχει να κάνει με την πνευματική μας ανάπτυξη. Τυχαία όλα αυτά? Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαιότητα, φίλες φίλοι. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κουράζω. Ξέρω ότι είναι αρκετές πληροφορίες και λίγο να μιλάω μπορεί να φαίνεται και λίγο κουραστικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε λοιπόν για τα 7 ενεργειακά κέντρα. Λοιπόν, ας τα βάλω αυτά εδώ πέρα να υπάρχουν λίγο στην άκρη, να τα βλέπετε, θέλω να τα βλέπετε λοιπόν, όλες αυτές τις ωραίες ενέργειες που έχουμε. Να προχωρήσω όμως σε κάτι άλλο, να σας εξηγήσω κάτι και να πούμε το εξής. Προτού πάμε σε λίγο πιο λεπτομέρεια για τα ζώδια, για να στήσουμε τις βάσεις μας, για να πάμε μετά στην αριθμολογία. Έχετε ακούσει για τους 7 ουρανούς? Δεν είναι τυχαίο ότι είναι 7 ουρανοί. 7 ενεργειακά κέντρα, 7 ουρανοί, και όπως δηλώνουν επίσης και τα ταρό ή επίσης η ερμητική φιλοσοφία ή θα έλεγα και η ορφική κιόλας, λέμε όπως πάνω έτσι και κάτω. Είναι η θέση του μάγου. Την έχετε δει τη θέση του μάγου, όπου δείχνει ένα χέρι πάνω και ένα χέρι κάτω. Είναι ο ένας νόμος ότι ό,τι ισχύει πάνω είναι καθρέφτισμα και κάτω. Άρα έχουμε 7 ενεργειακά κέντρα, τα οποία αυτά συνδέονται και με τους 7 αντίστοιχους ουρανούς πάνω σε άλλες διαστάσεις. Ελάτε να τους μάθουμε λίγο. Ο πρώτος ουρανός σημαίνει πέπλο. Είναι ο πέπλος, σημαίνει το πέπλο που έχουμε. Και υπάρχει αρκετές φορές στη Βίβλο και είναι ο κοντινότερος ουρανός στη Γη και συνδέεται με τους αγγέλους, των πλανητών και εκείνους που κυβερνούν τα άστρα, τα φυσικά φαινόμενα, ατμόσφαιρα, αέρας, νερό. Στο πρώτο αυτό ουρανό βασιλεύει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και λέγεται δε ότι αντιστοιχεί στον παράδεισο, την κατοικία του Αδάμ και της Εύας, όπου εκεί υπήρχε το δέντρο της ζωής ή αλλιώς το δέντρο της γνώσης. Συγκλονιστικό. Ο δεύτερος ουρανός θεωρείται από μερικούς ότι είναι ο τόπος στον οποίο παραμένουν οι αμαρτωλοί που αναμένουν την ημέρα της κρίσης. Και σε αυτή τη σφαίρα βασιλεύουν οι άγγελοι προστάτες των ζωδίων, ενώ εδώ κρατούνται φυλακισμένοι επίσης οι έκπτωτοι άγγελοι. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες παραδόσεις, είναι η κατοικία επίσης του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, ενώ κυβερνήτες αυτού του ουρανού είναι οι αρχάγγελοι Ραφαήλ και Ζαχαρίλ. Τρίτος ουρανός, που είναι η ουρανή κατά τους ψαλμούς. Ένας παράξενος ουρανός, καθώς στη βόρεια περιοχή βρίσκεται η κόλαση. Ένα πύρινο ποτάμι διασχίζει αυτόν τον παγωμένο τόπο, ενώ εδώ οι άγγελοι τιμωρούν τους αμαρτωλούς. Ο άγγελος Αναήλ βασιλεύει και σε αυτή τη σφαίρα έχει μαζί του μία τάξη αγγέλων μελωδών. Στη νότια πλευρά βρίσκεται ένας παράδεισος μέσα σε αυτόν τον ουράνιο κήπο, μία πύλη από χρυσάφι που λέγονται περίφημες πύλες του παραδείσου, από την οποία περνούν από εκεί πέρα όλες οι ψυχές την ώρα του θανάτου. Οι εξελιγμένες ψυχές. Ο τέταρτος ουρανός ονομάζεται Υψηλός Τόπος κατά τον Ισαΐα και κυβερνάται από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εδώ είναι η Ουράνια Ιερουσαλήμ, όπως λέγεται, ο βωμός και ο ναός της του Θεού, η πολιτεία αλλιώς του Χριστού, όπως αναφέρεται σε ένα αποκαλυπτικό όραμα του Αγίου Παύλου, και είναι μια πόλη από χρυσάφι με 12 τείχη, που την περικυκλώνουν και άλλα 12 μέσα από αυτά, κατά μήκος βέβαια, και 12 πυλών κιόλας που υπάρχουν κατά τόπους. Και είναι εξαίσια ομορφιά. Η πόλη αυτή περικλείεται από 4 ποταμούς, μέλι, γάλα, κρασί και λάδι. Ο πέμπτος ουρανός, κατά το Δευτερονόμιο, κυβερνά τον Αρχάγγελο Σάνταλφον,
Εδώ υπάρχουν πολυπληθείς χοροδίες αγγέλων και ψάλλουν και ξοδοξάζουν το Θεό νύχτα μέρα και οι εκλεκτοί το δοξάζουν. Ναι, το ψάλλουν, ναι, οκ, okay, ψάλλουν το όνομά του νύχτα και μέρα. Ο έκτος λοιπόν ουρανός είναι, σύμφωνα λοιπόν με τους ψαλμούς, ότι κυβερνάται από τον Ζαχίλ και φυλάσσονται εδώ, ακούστε, τα ακασικά αρχεία. Σε αυτά είναι καταγεγραμμένα όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στη γη, ανάμεσα στα οποία οι πράξεις κάθε ατόμου που έζησε αυτή, καθώς και η τιμωρία ή η επιβράβευσή του κάρμα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο και το όνομά. Βέβαια δεν έχω πρόσβαση. Οκ, okay, δεν πειράζει. Ο έβδομος ουρανός λοιπόν, όπως έχουμε πει, τα ανέφη κατά τους ψαλμούς και κυβερνάται από τον Κασιήλ, τον άγγελο της μοναξίας και των δακρύων, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους αγγέλους που κυβερνούν τον Κρόνο. Πρόκειται για την κατοικία του Θεού, τον θρόνο και τον απόλυτο Άγιο των Αγίων. Εδώ διαμένουν οι ανώτερες τάξεις των αγγέλων, Σεραφείμ, Χερουβείμ και οι θρόνοι, ενώ επίσης είναι η κατοικία των ευλογημένων πνευμάτων, αλλά και των αγέννητων ψυχών. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα, δείτε τον παραλληλισμό, 9 τάγματα αγγελικών όντων, στα οποία δεν θα πω περισσότερο πάνω σε αυτό, για να μην γίνω περισσότερο κουραστικός. Αυτό τώρα το οποίο θα κάνουμε είναι θα μαζέψω αυτές τις όμορφες καρτούλες, τις αριθμολογικές, θα τις δούμε ίσως πιο μετά, και να πάμε λιγάκι να σας πω λίγες λεπτομέρειες ζωδιακά, για να γνωρίζετε και εσείς, να είστε σε θέση να μπορείτε να μιλήσετε, μάλλον να είστε σε θέση να ξέρετε τις πληροφορίες που υπάρχουν για το κάθε λοιπόν ζώδιο και τι σημαίνει. Ξεκινάμε λοιπόν με το ζώδιο εδώ πέρα του κρυού. Κάποιες πληροφορίες σημαντικές. Σημαίνει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο άγγελος της ισχύως και της προστασίας που επιβλέπει το σκοπό της ζωής των ατόμων. Καλέστε τον Μιχαήλ για θάρρος δύναμη, καθώς κάνετε σημαντικές και αναγκαίες αλλαγές στη ζωή. Μπορεί να σας βοηθήσει επίσης να εστιάσετε στο λογικό νου και στα ταλέντα του αριστερού εγκεφάλου ή στα σχέδιά σας. Για τους Ταύρους είναι ο Σανταλφών και είναι ο Αρχάγγελος που μεταφέρει τις προσευχές από τη γη στον ουρανό. Καλέστε τον για να αυξήσει την πίστη και την αφοσίωση στα όνειρα και τους σκοπούς. Για τους Διδύμους είναι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Εκτός από το ότι είναι αρχάγγελος της υγείας και των ταξιδιών, είναι ο κύριος των ψυχών και των ψυχικών συντρόφων. Ο Ραφαήλ μπορεί να σας βοηθήσει σε όλες τις καταστάσεις, στις σημαντικές σχέσεις περιλαμβανομένων και των ερωτικών και των φιλικών και των επιχειρηματικών και οικογενειακών υποθέσεων. Μπορεί να σας βοηθήσει να εκφράσετε ψυχική συντροφικότητα στα όνειρά σας. Έχουμε μετά το άρμα, είναι ο Μέτατρον. Ο Αρχάγγελος Μέτατρον λοιπόν ή Μέτατρον μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο και το επίπεδο της ενέργειας ώστε να πετύχετε προτεραιότητες. Ο Μέτατρον λοιπόν χρησιμοποιεί ένα μυστικό γεωμετρικό σχήμα. Να σας το δείξω λοιπόν φίλες φίλοι. Το οποίο ονομάζεται Μερκαμπά. Αυτό είναι το Μερκαμπά. Το οποίο είναι ο κύβος του Μέτατρον και τον χρησιμοποιεί, ακούστε, για να τη λήξει το χρόνο και να επιτρέπει να κάνετε στιγμία τα όνειρά σας πραγματικότητα. Συνεχίζουμε. Στο επόμενο λοιπόν ζώδιο, το οποίο είναι ο Ισχύς, ο Λέων, είναι ο Αρχάγγελος Αρίλ. Είναι ο άγγελος του πνεύματος, της φύσης και επειδή ο Αρίλ βρίσκεται κοντά στη γη, βοηθάει στις καθημερινές υλικές ανάγκες, γενικότερα του σπιτιού ας το πούμε, και καλέστε τον Αρίλ για δύναμη και στήριξη όταν ανησυχείτε για πράγματα ή όταν είστε σε απελπισία. Το επόμενο είναι ο Ερημίτης, είναι ο Ραζίλ. Ο Αρχάγγελος Ραζίλ προσφέρει σοφή συμβουλή στους πνευματικούς αναζητητές καθώς και καθοδήγηση σχετικά με εσωτερικές αντιλήψεις, ερμηνεία ονείρων και αναμνήσεις περασμένων ζώων. Καλέστε τον Ραζίλ για να σας βοηθήσει να βρείτε τα πλούτητα εσωτερικά και μέσα από διαλογισμό να περάσετε χρόνοι μόνοι σας με στοχασμό. Το επόμενο είναι η δικαιοσύνη, είναι ο Ραγουήλ. Και είναι ο Αρχάγγελος που δημιουργεί αρμονία στις σχέσεις και επιτρέπει και μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις που εμπλέκουν άλλους. Καλέστε τον για να φέρει ειρήνη ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους. Το επόμενο είναι το 13. Λοιπόν, το 13 λοιπόν έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο Αζραήλ, θεραπεύει την καρδιά σας όταν οι αλλαγές και οι απώλειες προκαλούν θλίψη. Είναι ο Σκορπιός εδώ και καλέστε τον Αζραήλ για να σας βοηθήσει να προχωρήσετε άφοβα και να εγκαταλείψετε το παρελθόν, να μεταμορφωθείτε. Το επόμενο είναι
13, 14. Είναι εδώ η ισορροπία. Είναι ο Αρχάγγελος Ζαβκίλ. Σας βοηθάει να θυμάστε ποιος είστε σε σχέση με την αληθινή πνευματική κληρονομιά και καλέστε τον Ζαβκίλ για να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα ότι είστε ικανοί και άξιοι. Οι εγώκεροι έχουν ως Αρχάγγελο τον Ιωφίλ, είναι ο Αρχάγγελος που μας βοηθάει να νιώσουμε όμορφα αισθήματα και να σκεφτούμε όμορφες σκέψεις. Καλέστε τον Ιωφίλ όταν χρειάζεται μια όθηση σχετικά με το πώς νιώθετε για τον εαυτό σας, τη ζωή σας και τον κόσμο. Ο επόμενος είναι ο Ιωφίλ και είναι ο Άγγελος της αισιοδοξίας που βοηθάει να υιοθετήσουμε μια φωτεινή θεώρηση των πραγμάτων. Καλέστε τον Ιωφίλ να σας βοηθήσει να γιορτάσετε νίκες και να μείνετε αισιόδοξοι. Και τέλος, ολοκληρώνουμε με τον Αρχάγγελο Χανίλ που συνδέεται από παλιά με την Πατσέλινο, τη διέστηση και τη διόραση. Καλέστε τον για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε εμπιστοσύνη και να ακολουθήσετε φυσικά τα πνευματικά σας χαρίσματα και τη θεία καθοδήγηση. Ελπίζω να μην σας κουράζω γιατί έχω πει ήδη αρκετά, είναι 44 λεπτά. Και μιλάω και λέω και λέω. Ήταν όμως πολύ χρήσιμες πληροφορίες που χρειάζονται να ακουστούν και θα τις χρειαστείτε λοιπόν στη διαδρομή σας και ήρθε τώρα η στιγμή να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε λοιπόν να τα μαζέψω και να κάνουμε αριθμολογία. Να πάμε να βρούμε λοιπόν με τη μέθοδο αυτή που ανήκει τα αριθμολογικά. Εννοείται ότι θα ανεβάσω και στο site μου αυτές τις πληροφορίες, όχι όλες, τις αριθμολογικές πληροφορίες. Τις υπόλοιπες μπορείτε να τις δείτε εδώ από το βιντεάκι και να τις έχετε ανά πάσα στιγμή, να τις δείτε με την ησυχία σας, όποτε θέλετε εσείς. Ένα λεπτό δώστε μου λοιπόν να μαζέψω και τα υπόλοιπα ζώδια. Αλλά αυτό δεν θα μας χρειαστούν πια τα ζώδια, οπότε τα μαζεύω. Ξεκουραστείτε λίγο, πάρτε μια ανάσα, ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξέρω ότι μιλάω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, αλλά είναι αναγκαίο όμως για να μπουν οι βάσεις. Και είναι πολύ καλό για εσάς να σχηματίσετε, να χτίσετε πολύ καλές βάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πού είναι τα υπόλοιπα, το 8 μου και το 9 μου, μισό λεπτό. Πού τα έβαλα. Συγχωρέστε με ρε παιδιά, αλλά γίνονται και αυτά. Ωραία λοιπόν, ωραία, για να βάλω και τις υπόλοιπες κάρτες, διότι εδώ τώρα θα μιλήσουμε και για τις πύλες που λέγαμε και να δείτε πώς αυτές λειτουργούν, διότι δεν χάνουν την σημασία τους. Αυτά τα νούμερα λοιπόν εδώ πέρα που βλέπετε, να μην κάνει έτσι άσχημο φωτισμός, να το βάλω εδώ πέρα, λοιπόν δεν είναι τυχαία, δεν χάνουν τη σημασία τους. Όπως είδαμε και προηγουμένως και σας είπα, οι άγγελοι πάντα μιλάνε μέσα από πύλες, μιλάνε μέσα από αριθμολογικές πύλες ή ακόμα πολλές φορές κάνουμε και διαλογισμούς πάνω σε αριθμολογικές πύλες, ας πούμε 12, 12 του όταν ήταν το 2012 ή 11, 11 του δεν ξέρω τι ή γενικά 22 Δευτέρου και δεν ξέρω τι άλλο του 2022 όταν θα είναι ή όταν επίσης κάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Όμως 11, 11, 11, 22, 22, 33, 33 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα είναι συντονισμοί, όπου εσείς συντονίζεστε για κάποιο τρόπο και το βλέπετε στο ρολόι σας ή κάπου το βλέπετε αυτόν τον αριθμό και σημαίνει ότι με κάτι συντονίζεστε. Δεν χάνεται όμως η ποιότητα και η αξία των αριθμών που ήδη έχουμε πει. Μπορείτε να πάτε στο site μου και να δείτε εκεί πέρα τους αριθμούς, να δείτε για το 11, 22, 33, 44, τι λέει για το καθένα, δεν χάνουν την αξία τους και το νόημά τους. Πάνω σε χάρη. Αν βλέπετε 11, 11, 11, συντονίζεστε ότι κάτι καινούριο πρέπει να κάνετε. Εντάξει. Ή κάτι καινούριο στη ζωή σας να φέρετε. Κάτι πρέπει να γίνει. Το 2 σημαίνει επίσης χτίζω, αλλά με υπομονή. Για να χτίσω κάτι πρέπει να το κάνω με υπομονή. Χτίζω μια σχέση, θέλει υπομονή. Χτίζω ένα σπίτι, θέλει υπομονή. Θέλω να πάρω το πτυχίο μου, θέλει μια υπομονή. Γνωρίζω έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, θέλει υπομονή. Δημιουργικότητα. Το 3. Βγάζω όλη μου τη δημιουργικότητα και πολλές φορές μέσα από δημιουργικότητα μπορώ να βρω και απαντήσεις και λύσεις. Ή να βρω αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει. Το 4 που είναι και της καρδιάς, σημαίνει ανοίγω την καρδιά μου, συγχωρώ. Βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Συγχωρώ, προχωράω όμως και προχωράω. Έχω τη δύναμη να προχωρήσω και να μην μείνω κολλημένο στο παρελθόν. 5. Αλλαγές, αναγκαστικές αλλαγές. Αν δείτε, ας πούμε 55. 5. 55, 55, 55. Αυτό σημαίνει ότι ναι, ζείτε κάτω από κάποιες αλλαγές που έρχονται στη ζωή σας. Στο χέρι σας είναι βέβαια πάντα να τις αλλάξετε.
6. Το 6 έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με την αγάπη, με την αρμονία της ψυχής, με τη γαλήνη, γενικότερα με θέματα αγάπης. Η αγάπη δεν είναι μόνο προς τους άλλους, είναι και προς τον εαυτό μας, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: εγώ είμαι μόνος. Συμφωνεί, ναι, οκ. Αγάπη προς τον εαυτό. 7. 7-7. 7-7-7-7. Ή δεν ξέρω όλους τους συνδυασμούς. Εδώ σημαίνει ότι βάζουμε την προσωπική μας ανάπτυξη. Υπάρχει ένα πνευματικό μήνυμα. Το 8 είναι καρμικός αριθμός και σημαίνει υλοποίηση. Ήρθε η στιγμή να υλοποιήσω αυτό που θέλω να κάνω. Το 9, κάτι ολοκληρώνεται. 9-9. 99-99. 9.000, δεν ξέρω τι, 900. Ο καθένας όπως το βλέπει. Σημαίνει κάτι ολοκληρώνεται. Δηλαδή οι αριθμοί αυτοί, αυτές οι πύλες δεν χάνουν την ποιότητά τους. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες πάντα είχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Βέβαια και η Εκκλησία μας έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες που είναι και αυτές σημαντικές και σημαδιακές και έχουν πολύ μεγάλους συμβολισμούς. Το 11. Πάνω χάρη, νέα ξεκινήματα αλλά και ατομικότητα και στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. 22-22. Έχω διέστηση αλλά και υπομονή για να καταλάβω ή να αντιληφθώ κάποια πράγματα. 33. Επικοινωνία αλλά επικοινωνώ και την δημιουργικότητά μου. 44. Έχει να κάνει με τη μητέρα φύση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς και με το χτίσιμο κάποιων πραγμάτων, τα οποία όμως βοηθάνε πολύ στο γύρω-γύρω κόσμο. Μπορώ να φυτέψω λουλούδια. Ναι. Παιδιά, δεν έχει σημασία. Ξεκινάμε από μικρά βήματα. Ναι, φυτεύοντας, ας πούμε, ένα δεντράκι. Ή πηγαίνοντας εθελοντής να βοηθήσω να φυτέψω δέντρα σε μια καμένη περιοχή. Ή να βοηθήσω για τα ζωάκια. Ή να βοηθήσω ένα ζωάκι. Ή να δώσω νερό σε μια γάτα στην αυλή μου. Το πιο απλό πράγμα, ας πούμε. Αυτά είναι που παίζουν ρόλο. Δεν χρειάζεται κάτι πομπόδες και τρομακτικό. Οι αριθμοί δεν χάνουν την ποιότητά τους και την αξία τους. Οπότε όταν βλέπετε διπλούς, τώρα, όταν μπαίνει το 0 στη μέση, το 0 πάντα ενισχύει ένα αριθμό. Και εκεί σημαίνει επίσης, πέρα από αυτό, να συναντήσετε την πνευματικότητά σας. Δηλαδή όταν το 1 έχει το 0 ή το 2 έχει το 0 και τα λοιπά, όταν πει ένας αριθμός 0 ή όπου υπάρχει το 0, ενισχύει, δίνει πολύ μεγαλύτερη βάση και βαρύτητα. Μεγενθύνει, ας το πούμε, την κατάσταση. Αυτό είναι κατά υπόψη σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με αριθμολογία πώς θα βγάλουμε να βρούμε τον φύλακα άγγελό μας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα σας τη δείξω τώρα. Λοιπόν, ας βάλουμε λοιπόν έναν αριθμό. Βάζω ένα τυχαίο αριθμό. Το βάζω εδώ για να βλέπετε. Βάζω 10, θα γράφω και μεγάλα γράμματα, δεκάτου του 1990. Εντάξει, το βλέπετε πάρα πολύ. Το αφήνω και κάνω αυτό τον αριθμό διπλό. Τι πιάνω πρώτα, το 19. 9 και 1, 10. Τι έχω επίσης, 9 συν 0, 9. Τι έχω πάλι εδώ, ας το βάλουμε εδώ. 19. Άρα 10 συν 10 συν 19. Τι μου κάνει αυτό, 10, 20, 39. Πόσο μου κάνει λοιπόν το 39, μου κάνει 12 και 1 συν 2, 3. Πάντα κάνω μονό αριθμό. Αυτό κάνετε όσον αφορά είναι ο δρόμος ζωής. Δέλτα ζήτα. Είναι ο δρόμος ζωής, ας το πούμε. Ελάτε να σας εξηγήσω τώρα, διότι είναι 9 οι αριθμοί και στην αγγελική αριθμολογία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και είναι ο 1. Είναι ο αρχάγγελος Ραγουήλ. Και σημαίνει κουράγιο αλλά και δράση. Είδατε? Δράση. Όταν έχω το 2... Ας το βγάλω, δεν πειράζει, το είδατε λίγο το παράδειγμα. Ας το βάλω εδώ λιγάκι, εντάξει, δεν νομίζω, το είδα το παράδειγμα. Το γυρνάτε άμα είναι πίσω. 2 και 11 είναι ο αρχάγγελος Ουρίλ. Σημαίνει φως και συνεργασία. Στη συνέχεια, το 3 είναι ο Ζωφίλ και σημαίνει δημιουργικότητα και έκφραση. Στη συνέχεια, είναι το 4. 3 και 33, έτσι. 4 και 44, για να μην ξεχαστούμε. Το 4 λοιπόν
Και το 20, το 4 και το... Ναι, το 4 είναι ο Αρχάγγελος Χανιήλ και σημαίνει υποστήριξη και θεραπεία. Μετά έχουμε το 5, το οποίο είναι ο Αρχάγγελος Γερεμίλ και σημαίνει αντοχή και ανεξαρτησία. Έχουμε στη συνέχεια το 6, που σημαίνει Αρχάγγελος Μιχαήλ, που είναι το όραμα και η προστασία. Το 7 είναι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, που είναι η σοφία και η διδασκαλία. Το 8, το οποίο είναι το 8, στο οποίο όμως είναι το 8, ναι, και το 44, 8 και 44, έτσι, είναι ο Αρχάγγελος Ραζίλ και σημαίνει ισορροπία και δύναμη. Και τέλος είναι το 9, που εδώ είναι, όσοι έχουν το 9 είναι ο Αρίλ, Γαβρίλ και ο Χαμουήλ, που σημαίνει ολοκλήρωση. Αυτά είναι λοιπόν μέσα από την αριθμολογία. Και τώρα ήρθε η στιγμή. Ουφ, δεν σας κούρασα. Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά. Έτσι. Το έχω λίγο έτσι μέσα μου. Λέω, όχ, μήπως τους κουράζω πάρα πολύ με όλα αυτά. Μιλάω και δεν σας έχω κουράσει. Αλλά νομίζω ότι έχει πάρει μια ποικιλία και μια διαστρωμάτωση. Και έτσι όπως έχει γίνει, για μένα είναι και λίγο μονότονο. Οπότε, αυτά είναι τα 9. Αυτές είναι οι 9 ακτίνες. Θα υπάρχουν οι πληροφορίες και στο site μου, οπότε θα μπορείτε να τα βρείτε και εκεί. Δείτε τώρα, κάντε το και εσείς να δείτε πού ανήκετε. Όμως, τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα, τα μαζεύω όλα αυτά και φυσικά εννοείται ότι θα ρίξουμε για τα ζώδια. Ώστε να έχετε έτσι μία έμπνευση και για τις επόμενες μέρες που έρχονται να είστε κι εσείς χαρούμενοι, να έχετε πάρει έμπνευση, να είστε καλά γενικότερα. Λοιπόν, ένα λεπτό θα μου δώσει. Αλλά από ποιες θα πάρω? Θα πάρω από τις αγγελικές και θα πάρω και από αυτές εδώ πέρα, ναι. Αλλά από τις αγγελικές όμως, επιτρέψτε μου να τα ανακατέψω πρώτα. Λοιπόν, και πάμε. Ζώδια και ξεκινάμε. Θα τα βγάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, αγγελικές, με αυτές εδώ τις αγγελικές. Για να δούμε μία κάρτα. Μία κάρτα από αυτές, μία αριθμολογική. Και τι άλλο σας έχω, για σκεφτείτε τι έχω, τι έκπληξη έχω. Για να δούμε. Λοιπόν, ας επιλέξουμε μία καρτούλα. Για τους υδροχώους, λοιπόν, έχει να κάνει με άσο του νερού. Για δείτε λοιπόν εδώ, έρωτας ή αναβίωση μιας σχέσης, μήπως μιλάμε για επανασυνδέσεις. Πέρα από αυτό, λέει πνευματική ανάπτυξη, αυξημένη διέστηση, ίσως καινούριο σπίτι, καινούρια πράγματα λοιπόν εδώ, τα οποία μπορείτε να τα αγκαλιάσετε και να έρθουν στη ζωή σας. Για να δούμε όμως και μία από τις αριθμολογικές, να τις ανακατέψω. Και για να δούμε τι έχουμε. Και έχουμε το 9, ναι, όντως κάτι ολοκληρώνεται. Κάτι ολοκληρώνεται για να μπορέσει να γεννηθεί κάτι καινούριο. Και τι σας έχω, το μαντίο του έρωτα. Καλό, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Για δείτε εδώ πέρα, για να δω τι θα επιλέξω, για να δω. Εδώ θα επιλέξω και είναι ο χειρομάντης. Όπου μας λέει, ο χειρομάντης παρατηρεί μία διακεκομένη γραμμή της ζωής, προφανώς λέει δεν είναι για τόσο καλό, αλλά παρόλα αυτά όμως, σημαίνει το εξής, προσέξτε, όταν έχουμε διακεκομένη γραμμή, να μην ανησυχείτε, όταν έχουμε διακεκομένη γραμμή, σημαίνει ότι κάτι ολοκληρώνεται, διότι σημαίνει ότι κάτι διακόπτεται και ξεκινάμε κάτι καινούριο, στο ακριβώς είναι. Εντάξει, εδώ τώρα τα λέει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, λοιπόν, αλλά αυτό σημαίνει, όταν έχουμε μια διακεκομένη γραμμή και συνεχίζεται, σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και υπάρχει μια καινούργια αρχή. Επόμενο ζώδιο. Ας το βάλω λίγο πιο πάνω. Εντάξει, ας τα βάλω λίγο πιο πάνω για να φαίνονται καλύτερα. Να τα βάλω εδώ. Φαίνεται. Φαίνεται εδώ. Υδροχός και αυτό εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε με το επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι ζυγός. Ζυγός. Μία από αυτές τις αγγελικές κάρτες. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν.
εδώ τι έχουμε, 10 του νερού, ένα πάλι πολύ νερό. Ικανοποίηση, ζωή, οικογενειακή ζωή, ανταπόδοση, υλικές αμοιβές, έμπιστες φιλίες, έτσι, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραία κάρτα και αυτή, πάρα πολύ αισιόδοξη. Και το επόμενο, να σε επιλέξω μία αριθμολογική, που είναι αυτή εδώ πέρα, και είναι βεβαίως ότι είναι το 11, είναι η επόμενη εξέλιξη του 10. Άρα εσείς μετά πηγαίνετε και ατομικά κιόλας να αποκρισταλωθείτε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν θα σας αφήσω έτσι, για τους ζυγούς, για μισό λεπτό, εδώ, ο αριθμός 2. Έλα, αυτό μας κάνει 2, έτσι. Το 11 μας κάνει 2 στην αριθμολογία και σημαίνει υπομονή. Εντάξει. Περιμένετε λιγάκι, μην βιάζεστε. Μην τα θέλετε τώρα, σώνει και καλά. Θέλει λίγο υπομονή. Όποιες και να είναι οι επιθυμίες. Στο επόμενο. Εγώ καιρή. Για να τους βάλω. Η εγώ καιρή, λοιπόν. Γενικότερα, μηνύματα, γενικά μηνύματα, αγγελικές κάρτες. Τώρα θα με ρωτήσετε για χρόνο. Αν με ρωτήσετε για χρόνο, λίγο το διαισθάνομαι, θα σας πω διαισθητικά καθαρά. Διαισθητικά το βλέπω ως άχρονο λίγο. Δηλαδή, να μην υπάρχει λίγο χρόνος, να είναι κάπως όλο αυτό έμπνευσης για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Ας το αφήσουμε έτσι και βλέπουμε, δεν πειράζει. 4 της φωτιάς. Ικανοποίηση, πολύ καλή κάρτα, εξαιρετική κάρτα. Γαλήνη, αυθονία, ευτυχισμένη ζωή, οικογενειακή, ολοκλήρωση σχεδίων, ό,τι περιλαμβάνει γενικά για εσάς, για τους εγώκυρους και εννοείται και ο οροσκόπος. Και το επόμενο είναι το εξής, να επιλέξω μία από αυτές τις κάρτες, αριθμολογικές, και τι βγήκε, 3. Δημιουργικότητα λοιπόν για εσάς τους εγώκυρους. Βάλτε όλη τη δημιουργικότητα μπροστά. Μάλιστα. Δημιουργικότητα, πάρα πολύ καλό. Και για να επιλέξω εδώ λοιπόν, κρυστάλλινη σφαίρα. Πάρε βαθιά ανάσα και κάνε πάλι την ερώτησή σου. Okay. Εφόσον μας λέει κάτι τέτοιο, για να συνεχίσουμε να πάμε εδώ. Ο αριθμός 5. Ότι θα υπάρξουν, ναι. Εδώ είναι ο νόμος του κάρμα και κατά κάποιο τρόπο λέει ότι ό,τι κάνεις υπάρχουν συνέπειες. Θέλει να σου πει λοιπόν ότι εάν κάνεις κάτι πονηρό εγώ και ρε, θα το βρεις μπροστά σου. Εάν όμως κάνεις κάτι καλό, θα βρεις κάτι καλό μπροστά σου. Οπότε θέλει προσοχή. Επόμενο ζώδιο είναι Σκορπιός. Αγγελικές κάρτες. Οπ, έπεσε μόνο του. Είναι η ισορροπία. Αρχάγγελος Ζαβκίλ. Και σημαίνει μετριοπάθεια, είναι καλό, είναι προστασία. Σημαίνει περίμενε την κατάλληλη στιγμή, κάνε υπομονή κι εσύ, και ο ουρανός, ναι, θα γίνει πιο γαλανός που λένε. Στο επόμενο, αριθμολογικές είναι η αγάπη. Ψάχνεις την αγάπη. Σκορπιέ, εσύ ψάχνεις την αγάπη, να βρεις την αγάπη. Και ένα από αυτά τα μηνύματα εδώ πέρα, για να δούμε για τους σκορπιούς. Λέει εδώ, βλέπεις με επιμήκυνση δάχτυλου του Απόλλωνα, προετοιμάσου να κατακτηθείς. Τι λέει εδώ ξανά, δάχτυλο του Απόλλωνα. Το δάχτυλο του Απόλλωνα, παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ο ήλιος. Όταν εννοεί να κατακτηθείς, μπορεί να το λέει αγάπη. Να κατακτηθείς από την αγάπη. Κάποιος να σε διεκδικήσει. Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, κάτι ανοίγει λοιπόν. Είτε ζώδιο είτε οροσκόπος, κάτι ανοίγει. Α, τι έκανα όμως. Τι έκανα όμως, δεν πειράζει. Αυτό που έκανα είναι για τους Ταύρους και είναι η Βασίλισσα του Νερού. Okay, καλόκαρδη, συμπονετική, με στοργή, υπομονητική. Οι σχέσεις πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Μία πολύ καλή θετική κάρτα και υπάρχουν άτομα, πρόσωπα δηλαδή, τα οποία σας βοηθάνε. Υπάρχουν, σας στηρίζουν. Και βέβαια το 7, προσωπική ανάπτυξη. Και το 7, για μισό λεπτό, το 9 έχουμε πει Αριήλ, Γαβρίλ, Χαμουήλ. Το 11 ανήκει στη σφαίρα του Ουριήλ. Το 3 ανήκει στον Ζοφιήλ. Το 6 ανήκει στον Μιχαήλ. Και το 7 ανήκει στον Ραφαήλ.
για να τα βάλουμε έτσι λιγάκι, ας το πάμε αριθμολογικά. Επόμενο ζώδιο, για να δούμε επόμενο ζώδιο, είναι Λέοντες. Ας τους βάλουμε εδώ πέρα μία κάρτα. Λέοντες λοιπόν, για να επιλέξουμε, ωραία, να τη Λέοντες, ο, το άρμα, επίτευξη, πειθαρχία, δύναμη και αναγνώριση, εξαιρετικό. Για να τραβήξω και μία κάρτα για να δούμε σε ποια αγγελική, μάλιστα. Το 44 λοιπόν ανήκει στον Ραζίλ που σημαίνει δύναμη, ισορροπία και δύναμη, εξισορρόπηση και δύναμη. Στο επόμενο είναι Κριοί και έχουμε Αρχαγγελικές. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, αυτό τώρα δεν υπήρχε πουθενά σαν ρίξιμο. Μόνος μου το κάνουμε, μου ήρθε φλασιά που λέμε. Για να δείτε δηλαδή πώς γίνεται. Φτιάχνουμε δικά μας εδώ, φτιάχνουμε δικά μας. Λοιπόν, και είναι το 3 που είναι η Αυτοκράτηρα. Ω, αυθονία, έλα, γέννησε τα όνειρά σου, λέει για τους Κριούς. Κάνε τα όνειρά σου, φρόντισε τον εαυτό σου, βέβαια και τους άλλους. Έλα, το έχουμε δύναμη, πολύ δύναμη εδώ. Και μία από τις αριθμολογικές, η οποία είναι το 8, να το και υλοποίηση. Και το 8 σημαίνει, είναι ο Αρχάγγελος Ραζίλ και εδώ σημαίνει ισορροπία και δύναμη. Ε, βέβαια, για να υλοποιήσεις πρέπει να έχεις και δύναμη. Παιδιά, μην ξεχνάτε διαλογισμούς. Μην τους ξεχνάτε, αν μπορείτε βάλτε τους στη ζωή σας. Λοιπόν, στο επόμενο. Το Ξώτες και το δοκιμάζετε. Και αν δεν σας αρέσει, το σταμάτε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Να δείτε πώς θα ανοίξουν πράγματα, πώς θα σας βοηθήσει. Και είπαμε, θα ανεβάσω κάποια στιγμή έναν διαλογισμό, όπως σας έχω υποσχεθεί, αλλά τον καρμικό καθαρισμό θα είναι κρυφός. Δεν έχω να ανέβει τίποτα από όλα αυτά, θα σας ειδοποιήσω πότε θα είναι. Λοιπόν, το Ξώτες. Το λέω λοιπόν στο ζώδιο του Ξώτη, με τους στόχους. Άσος του αέρα, έλα να το. Λοιπόν, έλα, νέες ιδέες, εμπνεύσεις, στόχετε. Έλα, κατάσταση. Ίσως είναι μια δύσκολη αρχή, γιατί ο Άσος έχει και ένα ζόρι, γιατί πρέπει να πάμε μπροστά εκεί. Έχει κάποια ζόρια, αλλά οκ, okay, όμως πάμε. Είναι οκ, okay, είναι εντάξει. Είναι δυναμικό για εσάς. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό για νέα ξεκινήματα. Και ένας μεγάλος αριθμός, το 33, που σημαίνει έκφραση, επικοινωνία, και είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και εδώ σημαίνει όραμα και προστασία. Έχετε και προστασία. Λοιπόν, στο επόμενο, που είναι ζώδιο της Παρθένου, το βάζω εδώ, θα το βάλω λιγάκι. Εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία. Επιλέγω μία κάρτα και είναι πολύ καλή, βασιλιάς του νερού. Αχ, άνοιξε λέει την καρδιά σου και τον νου σου στους γύρω σου. Έχεις ένα στήριγμα, αξιόπιστη και εγκάρδια συμβουλή. Φιλανθρωπικό έργο. Έλα, υπάρχει κάποιος εκεί κοντά σε εσάς στο ζώδιο της Παρθένου, το οποίο σας βοηθάει. Είναι ένας άντρας, είναι μια αρσενική φιγούρα. Έλα, τώρα μην έχετε παράπονο. Λοιπόν, και βοηθάει. Αν δεν είναι, τώρα αυτό μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Δεν πάνε να είναι σύντροφος, φίλος, συγγενής, ξάδερφος, αδερφός. Βάλτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και μία από τις αριθμολογικές, για να δούμε αυτή. Έλα, ένα, νέα ξεκινήματα. Συντονίζεται από τα νέα ξεκινήματα. Και τι μας έχουν μείνει? Μας έχουν μείνει τα ψαράκια. Πού να τα βάλουμε τα ψαράκια για να φαίνονται καλά? Μισό λεπτό. Θα κάνω κάτι άλλο, επειδή φαίνεται λίγο. Επειδή, κοιτάξτε, έχουμε όλα τα... Α, δεν φαίνεται καθαρά εδώ. Έχουμε όλα τα μέσα όμως. Οκ. Okay. Το βάλω λίγο εδώ πέρα. Να το φαίνεται καλύτερα λίγο. Τα χάλασα όλα. Έλα, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Φωτιστικά, φωτισμοί, όλα ωραία. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Μοντάζ, μουσικές και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τα ψάρια. Τώρα, λέω τα ψάρια, τέλος πάντων. Τέσσερα της γης, έλα. Λοιπόν, εδώ. Μπορεί κάποιος να είναι απρόσεκτος ή πολύ προσεκτικός γενικά με τα χρήματα. Σημαίνει όμως και καλές επιχειρηματικές αποφάσεις. Σημαίνει και καλές σκέψεις. Και προσφορά, υπάρχουν και προσφορά προς τους λιγότερο τυχερούς. Α, τι έκανα. Αμάν, τι ξέχασα. Μ,
Βέβαια, ξέχασα. Τι ξέχασα. Ξέχασα λοιπόν να κάνω για τα υπόλοιπα ζώδια, θα δεν πειράζει να το κάνουμε τώρα, το μαντίο του έρωτα. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε για τους Ταύρους. Να το βάλω εδώ. Εδώ. Τι λέει για τους Ταύρους? Λέει. Η τσιγκάνα. Βλέπει το σχήμα μιας πυραμίδας. Πολλά θα αποκαλυφθούν. Πολλά θα αποκαλυφθούν σε αυτή τη διαδρομή. Μέσα. Μήπως η τσιγκάνα είναι και αυτή η βασίλισσα του νερού. Εν πάση περιπτώσει, στη διαδρομή θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα. Για τους λέοντες. Λέοντες, λοιπόν. Εδώ. Πάλι ο αριθμός 5 δηλώνει ότι θα υπάρξουν κάρμα. Εδώ προσοχή στο κάρμα. Είναι και το άρμα, είναι οι επιλογές μας, τι επιλέγουμε. Για τους κρυούς. Εδώ είναι για τους κρυούς. Και εδώ πυραμίδα, πολλά θα αποκαλυφθούν στην διαδικασία, πολλές αποκαλύψεις λοιπόν έρχονται. Τοξότες, για να δούμε, τοξότες εδώ, ο αριθμός 11. Σου δείχνει ότι αυτό συμβαίνει ήδη, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είπαμε τοξότες, ηχθείς. Ηχθείς, για να δούμε για τους ηχθείς, ηχθείς, εδώ ηχθείς. Και είναι ο τράβηξες, δείτε εδώ, Ποσειδόνια κάρτα, πολύ συμβατή, σημαίνει τράβηξε την κάρτα του κρεμασμένου, μέσα από τη θυσία έρχεται η ανταμοιβή και η επιβράβευση. Έρχεται η επιβράβευση. Και μετά έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου, τελευταίο, δεν πειράζει, ένα λεπτό για να δούμε, εδώ λοιπόν, και είναι λίθος. Πόσο τυχαίο είναι τώρα για το ζώδιο της Παρθένου, έχει σχέση με τους κρυστάλλους κιόλας. Λοιπόν, γη, γρανάτι, λίθος, η απάντηση είναι ναι και η αυτοεκτίμησή σου θα μεγαλώσει εξαιτίας αυτού. Φίλοι, φίλες, μην ξεχάσετε, προς το τέλος, μετά το τέλος του βίντεο και τα λοιπά, θα ανακοινωθούν 2 νικητές, ένας νικητής νικήτρια μέσα από τους πόντους και μία νικήτρια νικητής μέσα από κλήρωση. Αυτό θα ανακοινωθεί μετά το βιντεάκι, θα βγει στην κοινότητα μάλλον, θα βγει μια ανακοίνωση, θα είναι και ένα σύντομο ίσως βιντεάκι που μπορεί να τραβήξω εγώ και με τη διαδικασία της κλήρωσης για να υπάρχει μια διαφάνεια. Λοιπόν, και εδώ, σε αυτό το σημείο τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον μαραθώνιο με τους Αρχαγγέλους. Ελπίζω να σας άρεσε, να μην σας κούρασα, ελπίζω, εγώ πάντως δεν κουράστηκα, εγώ νιώθω μια χαρά, έτσι, δηλαδή μπορώ να συνεχίσω κανονικότατα. Αλλά, παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι ωραίες αυτές οι ενέργειες, ας μείνουμε σε αυτό, στην αγάπη, στη γαλήνη, στην ομορφιά, στην πληροφορία, στην ψυχή. Μπορείτε να το δείτε το βιντεάκι αρκετές φορές, μπορείτε να το έχετε και εκεί ως παρακαταθήκη που λένε, στη βιβλιοθήκη σας εντός εισαγωγικών και να το βλέπετε και να παίρνετε πληροφορίες, πειραματιστείτε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες και στο site μου. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να σας αφήσω, να σας ευχηθώ, γιατί έρχεται το Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα, δεν θα κάνω κανένα βιντεάκι, ούτε θα ανεβάσω, ούτε τίποτα. Για τους δικούς μου λόγους, εγώ θέλω να συμμετέχω σε όλο αυτό, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, γεμάτο υγεία και πάντα γαλήνη στην ψυχή σας, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που είστε εδώ, οπότε σας φιλώ έναν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και θα τα πούμε εννοείται πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.